Πάμε στη Θήβα ευθύς αμέσως, εκεί όπου αυτή τη στιγμή ορκίζεται ο Στέφανος Κασελάκης. Πάμε να ακούσουμε τον ήχο, ζωντανά τον ήχο αυτή τη στιγμή και τον όρκο. Ναι, πρέπει να βγω λίγο. Μετακινήθηκες. Ο Κασελάκης έχει με τα μαλλιά. Ναι, τώρα θα γίνω πάρα πολύ. Όχι, ακόμα. Θυσία του Στέφανου Κασελάκη αυτή τη στιγμή στη Θήβα. Τον βλέπουμε, τον ξεχωρίζεται. Ναι, ναι, ναι. Από τη μέση. Ναι. Από τα μαλλιά του. Από τη φράτσα. Έχει κάποια μακριά μαλλιά που... Δεν θα έπρεπε να τα έχει κόψει. Και τα έκοψε όταν μπήκε. Ο πατέρας του Φόδωρος βρέθηκε εκεί. Έχουμε και μία δήλωση, θα την ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και ο Τάιλερ είναι εκεί. Και ο Τάιλερ είναι εκεί, φυσικά. Αυτή είναι όλη η διαδικασία ορκωμοσίας. Έφτασε μαζί με τον Τάιλερ ο πατέρας του. Ταξιδέψανε μαζί από την Αθήνα για να βρεθούν στην Θήβα. Έκανε δηλώσεις, θα τις δούμε. Είναι και διπλή χαρά για τον ίδιο, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Στέφανος Κασελάκης. Καρμική ημέρα. Επειδή μιλάγαμε τόσο καιρό για το επικοινωνιακό, θυμηθείτε πότε μπήκε και πότε ορκίζεται. Ήταν όλα μελετημένα για να ορκιστεί την ημέρα των γενεθλίων. Όλα μελετημένα για να συνδυάσει ορκωμοσία. Η εσόδεν συγκεκριμένη όταν μπήκε. Έχεις μια επιλογή, έχεις ένα παράθυρο. Μπράβο. Να μπεις στις 10, στις 13, στις 15, στις 17. Μπήκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Και εγώ είχα μπει στο στρατό τη μέρα των γενεθλίων μου. Είναι όλο μελετημένο. Αμερικάνικη είχα μπει στο στρατό. Αστρολογικά πολύ καλή μέρα πάντως. Για ποιο πράγμα? Για το γενέθλιο του κυρίου Κασελάκη. Α, για το γενέθλιο, νόμιζα για την ορκωμοσία. Να το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Να πούμε ότι θα πάρει πενθήμερη άδεια και θα επιστρέψει στη Θήβα για να πάρει το απολυτήριο και να επιστρέψει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι και καιρικές συνθήκες είναι υπέρ του. Έχουμε τη δήλωση του πατέρα του. Για να την ακούσουμε λίγο τον πατέρα του, τι είπε πριν λίγο στους δημοσιογράφους. Κύριε Φόδωρε, καλή σας μέρα. Είναι ο Στέφανος Στρατιώτης. Ναι, είναι ο κύριος Φόδωρος Κασελάκης. Είναι ο Στέφανος Στρατιώτης σήμερα. Είσαστε χαρούμενος που θα δείτε το γιο σας στην ορκωμοσία, έτσι μια περηφάνεια. Από εδώ ξεκίνησα μισό αιώνα. Από εδώ. Να είστε καλά και καλές δουλειές όλους. Να τα εγκατοστήσει κιόλας. Από αύριο αρχίζει ο Στέφανος ένα άλλο μαραθώνιο. Νιώθετε περήφανος που ο Στέφανος έχει ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία? Πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό. Να μας πει κάτι και ο Τάιλερ, ο οποίος είναι πίσω. Είχατε μαζί, βλέπουμε. Δεν θέλει να πει κάτι. Hello, Mr. Macbeth. Hi. Πάρα πολύ γλυκός ο πατέρας του Στέφανου Κασελάκη και χαρούμενος που ο γιος του ορκίστηκε, έγινε στρατιώτης από σήμερα. Ξέρει ότι από αύριο ξεκινάει ένας νέος Γολγοθάς, πολιτικός αυτή τη φορά. Ναι. Πολύ σημαντικό που έκανε στρατιωτική θητεία, ακούω τώρα. Μην τρελαθούμε. Γιατί είναι Γολγοθάς? Καλά, με δυσκολίες εννοώ. Ο πολιτικός δεν είναι. Γιατί είναι Γολγοθάς, δεν κατάλαβα. Εντάξει, δεν είναι και. Έχουν έρθει όλα μια χαρά. Δεν τον αγαπάνε όλοι μέσα στο ίδιο το κόμμα. Τι εννοεί? Από το πουθενά έγινε αρχηγός του κόμματος. Όντως δεν τον αγαπάνε πολύ στο κόμμα του. Είχε και μια μεγάλη δοκιμασία. Αυτό ήταν ο Γολγοθάς που ήταν το συνέδριο. Από εδώ και πέρα. Είναι οι ευρωεκλογές τώρα, παιδιά. Έχει πολλή δουλειά. Έχει ευρωεκλογές. Έχει να κάνει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν είναι. Ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός. Μια χαρά του έχουν έρθει όλα δεξιά. Αν και είναι αριστερά του έχουν έρθει. Είναι όμως χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι ο Γολγοθάς, ότι είναι χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο. Είναι ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν ξέρει πού πατάει. Με τη δημόσια συμπεριφορά του έχει να κάνει ότι είναι χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Έχει όντως ένα Γολγοθά μπροστά του πολιτικό. Γιατί ο παδί του κόμματός του θέλουν αρχηγό, δεν θέλουν σελέμπρι. Thank you, το ακούσαμε και αυτό. Ευχαριστώ. Το έλεγε και το μετέφρασε ο κύριος. Εγώ, παιδιά, τον βρήκα πολύ γλυκό τον κύριο Κασελάκη. Πολύ γλυκό ο κύριος Κασελάκης, αλλά δεν έκανε θητεία ο Στέφανος. Μην τρελαθούμε. Πώς νιώθετε που είναι ο άνθρωπος? Νιώθετε περήφανος που ο Στέφανος Κασελάκη. Τι θα πει, όχι, δεν νιώθει περήφανος για το παιδί μου? Θα νιώθω πολύ περήφανος, αλλά παιδιά, εντάξει, δεν έκανε και θητεία. Είμαι περήφανος γιατί. Το σωστό θα είναι, είμαι περήφανος για την επίσκεψη τη 15η ημέρα. Εστιάζουν στην εικόνα ότι είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έχει παράλληλα κάνει τη θητεία του στο στρατό και είναι και εν ενεργεία αρχηγός κόμματος. Λοιπόν, γιατί οι προηγούμενοι είχαν πάει νωρίτερα, πριν γίνουν αρχηγοί. Έχει πάρει και σκοπεύει να πάρει ο Στέφανος Κασελάκης στην ελληνική πραγματικότητα πολλές πρωτιές. Είναι ο πρώτος πολιτικός που τον έχουμε δει στα χακή να κάνει τη θητεία του ως πρόεδρος κόμματος. Είναι ο πρώτος πολιτικός που,
αν το καλοκαίρι οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα παντρευτεί τον αγαπημένο του μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Τότε, τέλειο Αυγούστου, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι πια. Αυτά δεν είναι κακές κασάνδρες. Δεν τα λένε κακές κασάνδρες. Τα λένε άνθρωποι που παρακολουθούν την επικαιρότητα, βλέπουν τι γίνεται στο κόμμα του οποίου ηγείται και πιστεύω ότι μετά τις ευρωεκλογές θα βρουν έναν τρόπο να απαλλαγούν από το Στέφανο Κατσελάκη. Και στα τέλη Αυγούστου θα κάνει το γάμο του ελεύθερο. Δεν βασίζουμε την καθημερινότητα και το μέλλον μας σύμφωνα με τα πιστεύω σου. Το βασίζουμε. Δεν μιλάμε για τα πιστεύω μου. Μιλάμε για τη λογική και για όσους. Παρακολουθούμε πώς λειτουργούν τα κόμματα. Ναι, αλλά αυτό με που ποντάρο, κάνεις θα έλεγα. Για ποντάρο. Το καλοκαίρι είναι μια πονταρισιά, ναι. Μια πρόβλεψη. Προχθές έλεγες μακάρι να παραμείνει πρόεδρος.